Την αγανάκτηση του κόσμου της αγοράς της Τράκης για την έκταση την οποία έχει λάβει το φαινόμενο του παρεμπορίου εκφράζει και ο πρόεδρος του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης Νίκος Αγγελίδης. Ο κύριος Αγγελίδης επισημαίνει ότι σε μία περίοδο που η ασφυξία στην αγορά και η κατακόρυφη μείωση των πωλήσεων οδηγούν μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις στο χείλος της καταστροφής με σοβαρότητες επιπτώσεις στην απασχόληση και στην οικονομία της περιοχής, το εμπόριο της Ροδόπης αντιμετωπίζει συνεχή και ανελαίτη απειλή από το παρεμπόριο. Θα πρέπει να ξέρετε ότι από τα βόρεια σύνορά μας ειδικά μπαίνουν αυτή τη στιγμή ανεξέλεκτα προϊόντα τα οποία εξαιτίας του ότι πλέον έχουν καταργηθεί οι δασμοί και τα τελωνεία μπορούν να διακινούνται επειδή και η Βουλγαρία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούν να διακινούνται ανεξέλεγκτα. Αποτέλεσμα των μη ελέγχων και της παντελούς έλλειψης κλιμακίων ελέγχου είναι αυτή τη στιγμή να μπαίνουν προϊόντα από την Βουλγαρία τα οποία έχουν πλημμυρίσει την περιοχή και είναι αποτέλεσματα παρεμπορίου. Ο κύριος Αγγελίδης υπενθυμίζει ότι πολλές φορές το επιμελητήριο έχει επισημάνει το πρόβλημα και έχει προτείνει λύσεις, ζητώντας το συντονισμό των αρμόδιων αρχών για την πάταξη κάθε είδους παράνομης δραστηριότητας που έχει κατακλείσει τον ομό. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες και οι 5 πρόεδροι των επιμελητηρίων της περιφέρειας κατέθεσαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπόμνημα με κύριο αίτημα την πάταξη του παρεμπορίου, ζητώντας να ενεργοποιηθούν άμεσα τα κέντρα ειδικών ελέγχων λιανομπορίου και λαϊκών αγορών. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τον αγώνα που κάνουν τα επιμελητήρια για να μην κρατάμε την οικονομία μας κλειστή, να ανοίξουμε τα σύνορά μας και να προσπαθήσουμε να βγούμε σε νέες αγορές, να φέρουμε κόσμο από εκείνη την περιοχή, να καταναλώσει στη δική μας περιοχή. Όμως αυτό βασίζεται σε μια αμοιβαία συνεργασία και κυρίως σε προστασία που μπορούμε να έχουμε στον δικό μας χώρο. Σε εμάς δεν υπάρχει καμία προστασία, δεν υπάρχει κανένα κλιμάκιο ελέγχου και δεν μπορούμε να περιφρουρήσουμε την νομιμότητα. Για το λόγο αυτό, αποφασίσαμε ότι θα κάνουμε την πρώτη μας παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως και την κάναμε. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε ήδη αποφασίσει ότι οι ενέργειές μας θα κλιμακωθούν εφόσον δεν έχουμε κάποια πιστική απάντηση. Η αρμοδιότητα για τη λειτουργία κλιμακίων των κέντρων ειδικών ελέγχων λιανεμπορίου και λαϊκών αγορών έχει μεταφερθεί στην περιφέρεια και όπως δηλώνει ο πρόεδρος του επιμελητηρίου της Ροδόπης, πρέπει να δράσει αμέσως καθώς η κατάσταση έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, βάζοντας σε κίνδυνο ακόμη και την υγεία των πολιτών, αφού πολλούνται στην τοπική αγορά ακόμη και φάρμακα από τις γειτονικές χώρες, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιος έλεγχος. Επειδή αυτό είναι το τελευταίο και τελειωτικό χτύπημα πολλών επιχειρήσεων, δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε τον αφανισμό και το κλείσιμο και άλλων επιχειρήσεων εξαιτίας της ανικανότητας του κράτους. Καλό για άλλη μια φορά την περιφέρεια και τον επικεφαλής, τον κύριο Περιφερειάρχη, του οποίου έχουμε βέβαια μέχρι στιγμής τις διαβεβαιώσεις, να μην μείνουν αυτά διαβεβαιώσεις, αλλά να δούμε συγκεκριμένο αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό διάστημα.